συνάντηση. Εγώ θα ενημερώσω για το κομμάτι των διανομέων και οι υπόλοιποι συνάδελφοι για τα ζητήματα των εργαζομένων στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια. Σήμερα με την αποφασιστική κινητοποίηση που πραγματοποιήσαμε από κοινού η διανομή στη Μη Φουτ και τη Φουτ, καταφέραμε το εξής. Μια νέα σημαντική εξέλιξη. Το Υπουργείο Εργασίας μέχρι σήμερα, έχοντας βγάλει μια γενική οδηγία που αφορά τα μέτρα προστασίας των διανομέων, ούτε είχε κάνει συγκεκριμένες οδηγίες για το ζήτημα αυτό, ούτε είχε διασφαλίσει με ποιο τρόπο θα ελεγχθούν οι επιχειρήσεις για να δοθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των διανομέων για να μην μετράμε συνεχώς ακατεμένους και νεκρούς. Από την πίεση λοιπόν που ασκήσαμε σήμερα, τις τεράστιες κινητοποιήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει εδώ και χρόνια με τα σωματεία μας, ορίστηκε συνάντηση την Τρίτη στις 2 η ώρα το μεσημέρι με εκπροσώπους διανομής και τα σωματεία τους, με μεικτή επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ, ώστε να συζητηθούν τα εξής ζητήματα που θέσαμε. Πρώτον, να δίνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας σε όλους τους διανομείς. Με προδιαγραφές τέτοιες που δεν θα διαφημίζουν, αλλά θα προστατεύουν. Δεύτερο, να ικανοποιηθεί το αίτημα ώστε όλοι οι διανομείς, ακόμα και αυτοί που τους ονόμασαν συνεργάτες, να έχουν τα ίδια δικαιώματα ασφαλιστικά με τους μισθωτούς και όταν αναγκάζονται να μείνουν στο κρεβάτι μετά από την εντατικοποίηση και τις πολλές ώρες δουλειάς, να έχουν εισόδημα, να έχουν επίδομα ασθενεία, τα βασικά δηλαδή. Δεσμεύτηκε λοιπόν η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου ότι πλέον αυτά θα τα ακούσει αναλυτικά από εμάς, με συγκεκριμένες προτάσεις που θα κάνουμε, για να δρομολογηθούμε υπουργική απόφαση. Αυτή είναι η δεσμευσή τους. Γι' αυτό τον λόγο, όποιος συνάδελφος το πιστεύει αυτό και πιστεύει ότι πρέπει να συνεχίσουμε, νομίζω ότι πρέπει να ειδοποιήσει και τον επόμενο, ώστε την Τρίτη 2 η ώρα εδώ να έχουμε μια καλή μαζική παρουσία αναμένοντας τις απαντήσεις αυτής της Επιτροπής. Γιατί μόνο με αγώνες μπορούμε να καταφέρουμε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Μόνο έτσι μπορούμε, συνάδελφοι, και το αποδείξαμε. Γι' αυτό λοιπόν, όπως ξεκίνησαν οι συνάδελφοι στην ΕΦΟΥΤ με τη δημιουργία του επιχειρησιακού σωματείου, έτσι πρέπει να συνεχίσετε και εσείς, συνάδελφοι, στην ΕΦΟΥΤ. Έτσι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν το βήμα, να οργανωθούν στα συνδικάτα τους και να παλέψουν αυτός ο νόμος να μείνει στα χαρτιά. Γιατί από εδώ, από το Υπουργείο, πρέπει να φύγουμε σήμερα. Εκτός από αυτά που είπε ο Στεφανάκης και ο Γκόντογλου εδώ, πρέπει να φύγουμε και με κάτι ακόμα. Όταν είπαμε πάνω στους εκπροσώπους του Υπουργείου και της κυβέρνησης ότι θα πρέπει οι άνεργοι, που μπορεί να είναι ο καθένας από εμάς, χτες, σήμερα ή αύριο, πρέπει να επιδοτούνται χωρίς κανένα όρο και καμία προϋπόθεση, το Υπουργείο μας είπε ότι δεν έχει να ικανοποιήσει άλλα αιτήματα COVID. Λοιπόν, τους το λέμε για άλλη μια φορά. Το δίκτυ προστασίας για τους άνεργους δεν είναι επειδή υπάρχει COVID. Είναι διαχρονικό μας αίτημα. Δεν είναι επιλογή μας να είμαστε άνεργοι. Είναι επιλογή μας να δουλεύουμε. Και όχι να μας έχουνε όποτε γουστάρουν στα ζήτητα και όποτε γουστάρουν να μας βγάζουν το λάδι. Αυτό όμως, συνάδελφοι, δεν είναι αίτημα μόνο δικό μας. Δεν έχει να κάνει με τους διανομείς, τους μάγειρες, τους σερβιτόρους, τους ξενοδοχοϋπάλληλους. Έχει να κάνει μόνο την εργατική τάξη. Και επειδή αυτό τον άθλιο νόμο, το τερατούργημα του Χατζηδάκη, που εμείς φωνάζουμε από πέρσι τον Νοέμβρη ότι πρέπει να μείνει στα χαρτιά,
καρδιά και μας λέγαν τότε οι εργατοπατέρες του ΚΕΣΕ ότι δεν υπάρχει θέμα νόμου Χατζηδάκη. Ήρθε λοιπόν τον Ιούνι κατά κέφαλα. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής και το λέμε και το εννοούμε. Σήμερα εδώ πρέπει να φύγουμε με μία δέσμευση. Αλλά πρέπει να είναι από καρδιάς, συναδέλφες και συνάδελφοι, και να είναι ολονών μας. Όποιος πιστεύει σε αυτό που κάνουμε, πρέπει αυτή τη δέσμευση να την πάρει και ατομικά, αλλά την πάρουμε και συλλογικά. Το επόμενο διάστημα θα κριθεί το εξής. Η κλιμάκωση του αγώνα που εμείς κάνουμε πρέπει να συναντηθεί με την κλιμάκωση του αγώνα στους λιμενεργάτες, στους οικοδόμους, στο φάρμακο, σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλη την εργατική τάξη. Μια τέτοια κλιμάκωση θα μας οδηγήσει σε μια πανεργατική, πανελλαδική απεργία, γιατί έτσι θα καταλάβει και η μεγάλη εργοδοσία και η κυβέρνηση. Και αυτή τη δέσμευση να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη και να πούμε ότι θα κλιμακώσουμε, να είναι σημερινή μας απόφαση τον αγώνα μαζί με όλους τους εργαζόμενους από όλους τους κλάδους. Καλό κουράγιο.